Με το ελάχιστο προσωπικό και εις βάρος των γιατρών που καλούνται να σηκώσουν ακόμη και μόνοι τους τον φόρτο ολόκληρων κλινικών, λειτουργούν τα περισσότερα τμήματα του νοσοκομείου Χανίων. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος χτυπά καμπανάκι για την παιδοχειρουργική, επισημένοντας ότι η υποστελέχωση χτυπά όλες τις κλινικές. Δουλεύουν χάρη στο φιλότιμο των συναδέλφων. Είναι τόσο τραγικές οι ελλείψεις. Είναι τόσο μεγάλες οι ελλείψεις στα νοσοκομεία, που πραγματικά δίνουμε μεγάλο αγώνα σε όλες τις ειδικότητες και σε όλους τους κλάδους του νοσοκομείου για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να είμαστε σωστοί. Εάν δεν υπάρχει ένας καλύτερος σχεδιασμός για τα νοσοκομεία της Κρήτης, ναι, μπορεί να φτάσουμε και εκεί μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, δεν το αποκλείω και αυτό. Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ακόμη τη λέξη αυτή κατάρρευση. Δεν είμαστε τουλάχιστον στο νοσοκομείο Χανίων. Όμως μέσα το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να γίνει και αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η παιδοχειρουργή. Ενδεικτικά στα ΤΕΠ οι συνθήκες είναι τέτοιες που η αναμονή μπορεί να ξεπεράσει τις 8 ώρες. Υπάρχει το αδιαφόρητο στο τμήμα πρώτων βοηθειών στα ΤΕΠ, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ταλαιπωρείται. Εμείς γινόμαστε μάρτυρες κάθε μέρα ανθρώπων που ταλαιπωρούνται στα ΤΕΠ και δεν μπορούν να τους βλέπουν και στα μάτια. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ, δυσκολεύομαι. Βλέπω τους ανθρώπους, έρχονται, με βρίσκουν, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Από την άλλη, βλέπω συναδέλφους, είτε νοσηλευτές, είτε γιατρούς, είτε παρασκευαστές, όλες οι ειδικότητες και καθαριότητα. Τέτοια στα ΤΕΠ δεν εμπλέκονται μόνο οι γιατροί και νοσηλευτές, εμπλέκονται όλες οι ειδικότητες. Να τρέχουν σαν τρελοί. Οριακή είναι η κατάσταση και στην ψυχιατρική. Ο Γιώργος Γουλιέλμος, διευθυντής του ψυχιατρικού τμήματος του νοσοκομείου Χανίων, με επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας, στην διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στην ιατρική υπηρεσία, την 7η ΥΠΕ και την Εισαγγελία Πρωτοδικών, έχει ενημερώσει ότι από την 1η του νέου έτους, η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου έχει μείνει με 2 ειδικευμένους ψυχίατρους. Λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και της αδυναμίας ασφαλούς εφημέρευσης, η κλινική αδυνατεί να δεχτεί νέα περιστατικά με καθεστώς ακούσιας νοσηλείας και θα μπορεί να λειτουργεί μόνο για τις ανάγκες των ήδη νοσηλευόμενων περιστατικών, τα εξωτερικά ιατρία και τη διασυνδετική ψυχιατρική με τις άλλες ειδικότητες. Επιπλέον, ο ένας εκ των 2 γιατρών που έχουν απομείνει είναι με αναρωτική άδεια 23 ημερών, οπότε μένει μόνο ένας ψυχίατρος. Από τον Σεπτέμβριο, η κλινική λειτουργούσε με μόλις 3 ψυχιάτρους, όταν οι θέσεις που προβλέπονται από τον οργανισμό του νοσοκομείου είναι 7. Ξεκάθαρος αναφορικά με τη διεκδίκηση αξιοπρεπών όρων για το δημόσιο σύστημα υγείας, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Βάρδης, Γεωργιακάκης. Ξέρουμε τι εστί ο νέος Υπουργός Υγείας, ξέρουμε τις προθέσεις του. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε αγώνα και μάχη και πραγματικά θα δοθεί μάχη και είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε μάχη για το δημόσιο σύστημα υγείας. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη με τα υπόλοιπα σωματεία της Κρήτης, να κρατήσουμε τα νοσοκομεία της Κρήτης και να μην παραδοθούμε. Την ίδια στιγμή η έξαρση του κορονοϊού και των ιώσεων πιέζει ακόμη περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας στα Χανιά, με την επισκεψιμότητα στα επίγοντα να είναι ασφυκτική και τις πληρότητες στις νευραλγικές κλινικές να πλησιάζει το 100%.